πλέον είναι ατομικό το παιχνίδι. Έτσι έχει γυρίσει. Χθες για πρώτη φορά κέρδισε ο Μάριος. Πρώτη φορά τι εννοείς? Από όταν γύρισαν ατομικά. Κέρδισε ο Μάριος. Εντάξει, ήξερε λοιπόν, κερδίσει. Την προηγούμενη φορά έχει κερδίσει ο Ντάνος και ενώ κέρδισε ο Μάριος, πάλι σχολιάζει το σταυρό του Ντάνου, ρε παιδί μου. Δηλαδή βάζει μια μπύλια και λέει ότι πήγε στην άκρη και γυρνάει και λέει: εμείς δηλαδή δεν έχουμε Θεό για να μπει μέσα η μπύλια. Εντάξει, τραγικός. Προσοχή, γιατί ακούει και ο Θεός. Μήπως το είπε. Όπως και να το πες, δεν είναι ωραίο, μωρέ, φίλε. Πάλι θα πούμε κάτι. Είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που έχουν μείνει μέσα, είναι τόσους μήνες εκεί πέρα. Τα νεύρα είναι λίγο τεταμένα, είναι και λίγο. Θέλουν να κερδίσουν. Δεν θα έλεγα τώρα κάτι για το σταυρό του. Μωρέ, τα θεία, μωρέ τώρα. Εντάξει, τώρα ένα άνθρωπο. Να δούμε λίγο πώς το είπα ακριβώς. Κώστα, δεν μου πες. Χθες τώρα που παίξαμε αντίπαλοι, πώς σου φάνηκε? Να συνέστα, πατάς λίγο φρένο. Όχι. Δεν σταματάς, αλλά όταν τρέχεις με τον Αγγελόπουλο, ξέρεις, τρέχω τέρμα. Κανόνες την πορεία σου, Κοκομήρη, να ξανακερδίσεις. Να μου πας κάτω ταξίδι. Έλα, θα με πάρεις μαζί. Πάρω μαζί. Δεν αγωνίστηκα στα δύο προηγούμενα και δεν θα αγωνιστώ και σήμερα, γιατί δεν θέλω να ρισκάρω, δεν έχω ξεπεράσει εντελώς τον τραυματισμό. Έφυγαν οι δύο παίκτες. Εύκολα κάτω από το πρώτο εμπόδιο και τώρα πάνε για την μεγάλη κατασκευή. Τώρα ο Μάριος βάζει και το δεύτερο, έχει βάλει και ο Ντάνος το δεύτερο. Ναι. Πρώτος όμως βάζει με μισό δευτερόλεπτο διαφορά ο Μάριος το δικό του δισκάκι. Ο Ντάνος και ο Κώστας τώρα έχουν από δύο ζωές. Άλλο ένα θέλουν και οι δύο. Παραλίγο να το κάνει ο Αγγελόπουλος. Δυνατή η βολή του Αναγνωστόπουλου, αδύνατη η βολή του Αγγελόπουλου. Αλλά τώρα σκοράρει ο Αγγελόπουλος, παίρνει την νίκη λοιπόν ο Αγγελόπουλος, μειώνει τις ζωές του Κώστα σε μία. Άντε ρε Κώστα ρε φίλε, πιάσ' τον τώρα ρε, μια ένα. Πόσα μάτς να πάρει έτσι. Σκοράρει με την πρώτη το πρώτο δισκάκι, σκοράρει και το δεύτερο σπρώχνοντάς το με την τρίτη βολή. Σκοράρει πρώτος ο Ντάνος. Μια φορά κι ο Άρης, τη γενιά μου είσαι. Είδες που έκατσε τόσο ρε στην άκρη, ρε. Εμείς δεν έχουμε θεό, ρε, να κάτσουμε στην τρύπα. Δύο ζωές τώρα έχει ο Μάριος, μία έχει ο Ντάνος. Και μένει το τρίτο τελευταίο δισκάκι για τους δύο παίκτες. Παραλίγο να το κάνει ο Αγγελόπουλος, το κάνει πρώτος ο Μάριος. Πάμε λοιπόν να δούμε το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Μάριο και Βασάλο. Και το δεύτερο δισκάκι και το τρίτο. Με τρεις στις τρεις βολές, ο πρώτος παίκτης που τα καταφέρνει να το κάνει αυτό σήμερα, να βάλει τρεις συνεχόμενες βολές. Φίλε, ήσουν λίγο άτυχος, γιατί έκανα 3 στα 3 που δεν έκανα σε 15 ραμ. Γιατί ρε, εντάξει, ο Αγγελόπουλος το βρήκε την τρεις φορές να μείνα. Α, μπράβο. Άσε, δεν πρέπει να τον καθαρίσουμε. Νικητής, ο Μάριος. Τι που θα πάρω είναι ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος, είναι παιδιά τα οποία είμαστε από την αρχή στο παιχνίδι μαζί, φιλαράκια. Κέρνα τώρα παγωτό. Χαλαρά σε ένα καναπέ, ένα τρως παγωτό. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα πάω στο Survivor. Δεν το είπε έτσι. Ναι, έτσι παιδιά, εγώ μου φάνηκε το είπε. Εντάξει, γιατί έπαιζε με τον Άλλο. Έπαιζε με τον Τάνο και βάζει σταυρό και το, κάνει το σταυρό του και το βάζει. Λέει, εμείς δεν έχουμε Θεό, δηλαδή να μπει και σε εμάς η τρύπα. Θα μπορούσε όμως να το έχεις πει και χωρίς. Ελπίζω να το είπε αλλιώς τότε και να κάνουμε εμείς λάθος. Και τελικά ο Θεός λοιπόν, τον άκουσε τον Μάριο γιατί κέρδισε. Όταν θα βγει θα το πει φαντάζομαι. Είστε έτοιμοι για έναν στίβο μάχη σιγρό. Πολύ πολύ δύσκολο σήμερα. Καθόλου δύσκολο. Πώς περνούν οι μέρες, ο βαθμός της δυσκολίας σας προετοιμάζω ανεβαίνει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Παναγία μου, ποντίκια. Ο Μανίκας κάνει προθέρμανση, το βλέπεις. Ο Μανίκας θα παίξει. Βέβαια, νάτος. Για ελάτε μαζί μου.